Νεοφιλελεύθερο έργο πρωταγωνιστές Dijsselbloem και Olli Rehn με τον Ευρωπαίο Επίτροπο να πυροδοτεί την αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης μετά τις δηλώσεις του ότι επίκειται η θέσπιση ευρωπαϊκής οδηγίας για κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων. Άρα, Ανδρέα Κωνσταντάτε, σιγά σιγά οι μάσκες πέφτουν. Η Κύπρος είναι μια μοναδική περίπτωση, έως ότου βρεθεί η επόμενη μοναδική περίπτωση στην Ευρωζώνη. Τώρα, Νίκο, σιγά σιγά περιμένουμε σε ένα θολό τοπίο που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με την ασφάλεια των καταθέσεων. Φαίνεται πως η Κύπρος, όπως είπες, ήταν ένα μοντέλο, ήταν ένα πείραμα, ήταν ο προθάλαμος, αν θέλεις, μιας διαδικασίας που ακριβώς δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Γιατί οι δηλώσεις, όλοι λένε που στοιχίζεται επίσης από τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Dijsselbloem, δείχνουν ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο. Μάλιστα, το είπε ο κύριος Olli Rehn, μία οδηγία. Μία οδηγία που θα ορίζει πια την ευθύνη των επενδυτών και την ευθύνη των καταθετών στη λειτουργία μιας τράπεζας. Έτσι, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους ηθήνοντες και όπως μας είπαν, των κρατών μελών. Βεβαίως. Αυτό είναι καινούριο. Βεβαίως θα υπάρξει, θα γίνει ως οδηγία. Θα λέει ο νόμος μιας χώρας, καταραίει η τράπεζα. Πολύ ωραία. Κύριοι καταθέτες πάνω από 100.000 ευρώ, δεσμεύονται οι καταθέσεις λοιπόν, για να σωθεί. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Θα πρέπει πριν πάει κάποιος να κάνει μια κατάθεση να γνωρίζει τον ισολογισμό της τράπεζας, να γνωρίζει τα δάνεια της τράπεζας, να γνωρίζει τις καταθέσεις της τράπεζας, να γνωρίζει τα τραπεζικά προϊόντα και με τι ρίσκο πολιτεύεται αυτά τα προϊόντα η τράπεζα για να κάνει την κατάθεσή του. Αυτά είναι περίπλοκα πράγματα, είναι πρωτόγνωρα πράγματα και είναι περίεργα πράγματα για τον απλό καταθέτη. Πίσω από αυτά δεν ξέρουμε τι ακριβώς κρύβεται. Υπονοούν ορισμένοι ότι κρύβεται μια προσπάθεια μεταφοράς καταθέσεων από τον Νότο και από αδύναμες χώρες προς το Βορρά, σε σοβαρές τράπεζες του Βορρά. Αλλά δεν υπάρχουν και φαινόμενα που ξέρουμε τραπεζών στην Ολλανδία που έχουν καταρρεύσει. Συγκεκριμένη τράπεζα που έχει καταρρεύσει τη χώρα του κυρίου Dijsselbloem, τα προβλήματα της Deutsche Bank και δεν ξέρουμε ποια άλλα προβλήματα υπάρχουν σε τράπεζες τα οποία αναφύονται και αναδεικνύονται σιγά σιγά. Το οποίο δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ είναι ασφαλισμένες. Είναι Ευαγγέλιο, μας λένε, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Και το άλλο σίγουρο, και να πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο, είναι ότι με όλα αυτά, Παντελή, τις συστηματικές δηλώσεις βήμα-βήμα, ροκανίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών προς τις τράπεζες, όχι μόνο στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και στη Γερμανία, όπως δείχνει νέα δημοσκόπηση. Ναι, Νίκο, καλησπέρα σας. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε να διασωθεί η Κύπρος, δηλαδή το κούρεμα, φαίνεται ότι δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες και στη Γερμανία. Αυτό αποτυπώνεται σε δημοσκόπηση που δημιούργησε η εφημερίδα Handelsblatt, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν τη σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης των καταθετών. Στην ερώτηση, πιστεύετε ότι το βιβλιάριο καταθέσεων είναι αξιόπιστος τρόπος επένδυσης των χρημάτων σας? Το 28% των Γερμανών λέει ναι και το 60% λέει όχι. Απώλεια εμπιστοσύνης όμως καταγράφεται και για την καγκελάριο, αφού την ερώτηση εμπιστεύεστε τις διαβεβαιώσεις της καγκελαρίου Μέρκελ για την ασφάλεια των καταθέσεων? Το 65% λέει όχι και το 30% απαντάει ναι. Τώρα, σε μια άλλη δημοσκόπηση της εφημερίδας Welt, καταγράφεται ένα σημαντικό ρεύμα υπέρ του νέου γερμανικού κόμματος Εναρχή για τη Γερμανία, που υποστηρίζει την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την επιστροφή στο μάρκο. Συνολικά, το 24% των Γερμανών δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, το οποίο προέρχεται από τη συντηρητική πτέρυγα των Χριστιανδημοκρατών και κυρίας Μέρκελ. Πράγμα που σύμφωνα με τους αναλυτές θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στις εκλογές στο κόμμα της καγκελαρίου. Νίκο. Πώς το έχει πει ο Μπερλουσκόνη, ότι ίσως λύση τελικά είναι να μην φύγουμε εμείς η άλλη χώρα από το ευρώ, αλλά να φύγουν οι Γερμανοί από το ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή. Τώρα, μας είπε νωρίτερα,